Εκδηλή είναι η ανησυχία των γονέων των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων και πάλι. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κυδεμόνων στα Χανιά, είναι επικίνδυνο, καθώς είναι αρκετά δύσκολο τα μικρά παιδιά να πειθαρχήσουν και να βρίσκονται το ένα σε απόσταση από το άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό υπάρχει και πολύ πιο έντονη ανησυχία. Το θέμα είναι όλο ότι είμαστε σε συνεχή συνεργασία τόσο με το Δήμο, όσο και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα. Mm -hmm. Κυριότερο από όλα είναι να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των σχολείων. Η συνεχής καθαριότητα. Και αυτό είναι θέμα πολλαπλών συσκέψεων με όλους τους φορείς, για να το εξασφαλίσουμε πραγματικά, να δούμε ότι υπάρχουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Ωστε τα παιδιά να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Το προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί. Πολύ περισσότερο μάλιστα για να καλυφθούν οι δύο βάρδιε. Οι καθαρίστρε, όσο είχαμε μόνο τη δευτεροβάθμια ανοιχ... ανοιχτή, ήταν επαρκεί. Mm. Τώρα που ανοίγει η πρωτοβάθμια, πράγματι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χθε το βράδυ πέρασε καινούρια ενημερωτική κύκλη, ώστε να τη συζητήσουμε αυτή τόσο με το Δήμο, όσο και με του υπόλοιπου φορεί, να δούμε πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Αλλά αν δεν εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία, αρχίζει να έρχεται το ερώτημα να ανοίξουμε. Γιατί δεν ανοίξουμε, για να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Πάγια άποψη επίση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ένωση αποτελεί το ότι το φυσικό μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών είναι το σχολείο και ότι η διαζώση εκπαίδευση είναι το κυριότερο. Ο δάσκαλο, ο εκπαιδευτικό, πρέπει να έχει επαφή με το μαθητή του για να του δίνει πραγματικά πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να του δώσει. Όμω βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και το άνοιγμα των σχολείων πρέπει να γίνει με συγκεκριμένου όρου. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να του αγνοήσουμε. Ο ΕΟΔΗ, οι επιδημιολόγοι κλπ. έχουν πει ακριβώ αυτό. Πρέπει να ανοίξετε έτσι. Σε όλε τι υπόλοιπε βαθμίδε, οι μαθητέ τι πρώτε μέρε πήγαν στο σχολείο, ακόμα και για το ότι ήθελαν να ξαναδούν του μαθητέ του. Έπειτα όμω η συμμετοχή έπεσε. Στο δημοτικό θα συμβεί μάλλον το αντίθετο, αν δεν σιγουρευτούν οι γονεί ότι όντω ισχύουν όλες οι διατάξεις ασφαλείας, τότε υπάρχουν πάρα πολλοί γονεί που προτίθενται να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι. Σε αρκετά σχολεία, οι τάξει σε αριθμό μαθητών είναι στο ανώτερο επιτρεπτό όριο. Έτσι θα μπορούν να λειτουργούν ακόμα και καθημερινά. Αν όμως κάποιοι μαθητές δεν πάνε, το επίπεδο εκπαίδευσης δεν θα είναι το ίδιο για όλα τα παιδιά. Η Ένωση Γονέων προτείνει οι εκπαιδευτικοί να κάνουν μαθήματα από απόσταση σε μαθητές που λείπουν μέσα στο ωράριό τους.